Στη δημιουργία ενός υπερφορέα που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα των νησιών των νομών Λέσβου και Χίου, σχολίασαν κατά τις τοποθετήσεις του στη Βουλή η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής. Οι δύο βουλευτές στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την διαχείριση των απορριμμάτων αναφέρθηκαν στο παράδειγμα της Λέσβου και τόνισαν ότι ουσιαστικά καλείται μια νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί για να διαχειρίζεται τα απορρίμματα 10 νησιών. Τη διάταξη για τη συνένωση της ΔΕΔΑΠΑΛ με την αντίστοιχη εταιρεία της Χίου, ΣΕΜΙΑ, σχολίασαν κατά τις τοποθετήσεις τους στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής. Οι δύο βουλευτές τόνισαν ότι δημιουργείται ουσιαστικά μια τεράστια εταιρεία η οποία καλείται να διαχειριστεί τα απορρίμματα 10 νησιών. Έχουμε μια εξαιρετικά ανοιχτή διάταξη που μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες για κάθε ζήτημα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στον Γενικό Γραμματέα. Ταυτοχρόνως έχουμε τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 6, οι οποίες οδηγούν σε συνενώσεις των ΦΟΣΔΑ και οι συνενώσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις, όταν αφορούν και σε νησιωτικές περιοχές, οδηγούν και σε άτοπα. Δηλαδή τι πάει να πει συνένωση Λέσβου Χίου, θα μεταφέρονται τα απόβλητα με το πλοίο από τη Χίο στη Λέσβο? Ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την ρύθμιση? Αλλά η λογική θα σας την πω εγώ. Η λογική είναι μια υπερσυγκεντρωτική λογική όπου όλα πηγαίνουν στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι μια λογική κατά την οποία δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει μάλιστα εμπιστοσύνη, προσέξτε κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε ένα συλλογικό αιρετό όργανο και αφαιρείται η αρμοδιότητα αυτή από την κεντρική κυβέρνηση και πηγαίνει σε ένα διορισμένο όργανο, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Αυτό πηγαίνει και αντιβαίνει ευθέως προς την διάταξη και του άρθρου 102, αλλά είναι και αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο και την αρχή της εγκύτητας. Διαγωνίζεστε για την αριστεία και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που εφάρμοσαν κατά γράμμα και όλοι οι άλλοι που υπερασπίζονται αυτές τις κατευθύνσεις για τη χρυσοφόρα αγορά στα απορρίμματα και όχι μόνο, για την οποία σφάζονται οι διάφοροι επιχειρηματικοί κολοσσοί. Γι' αυτό βεβαίως και εξηγούνται ορισμένα που εκ πρώτης όψης μπορεί να φαίνονται άτοπα. Όπως για παράδειγμα οι συγχωνεύσεις των δημοτικών εταιριών διαχείρισης αποβλήτων για τη δημιουργία φώτισσα σε επίπεδο περιφερειών, που εκ των πραγμάτων διευκολύνει και τη συγκέντρωση της πίτας για να μπορεί αυτή να μοιράζεται σε μεγαλύτερα κομμάτια στους ομίλους που περιμένουν για τη μοιρασιά, που μπορεί να είναι λίγοι, αλλά οι ορέξεις τους είναι μεγάλες και αδιφάγες. Δεν τους αρκούν τα μικρομάγαζα του Δημοτικού Φορέα όταν μπορούν να κερδοφορούν από μεγάλου μεγέθους αγορές. Με αυτό το κριτήριο βεβαίως δικαιολογείται και αυτή η απόφαση για τη δημιουργία αυτού του υδροκέφαλου φώτισσα στο Βόρειο Αιγαίο που θα διαχειρίζεται από κοινού τα απόβλητα 10 νησιών. Βεβαίως είχαν προηγηθεί συγχωνεύσεις στα γειτονικά νησιά της Λίμνου στη Λέσβο, του Σάμου Ικαρία στη Χίο και έρχεστε σήμερα να ολοκληρώσετε το έργο με τη συνένωση της ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου με τη Διανό Χίου για να συγκεντρωθεί το φιλέτο στα χέρια ενός διαχειριστή. Αδιαφορώντας βεβαίως για τις δυσκολίες και τα άτοπα που έχει μια τέτοια διαχείριση όταν μιλάμε για νησιωτικούς δήμους που εκτείνονται σε 5 μεγάλα και 5 μικρά διαφορετικά νησιά. Και βεβαίως ούτε λόγος για προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού που τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση ήδη σε αυτές τις γνωστές εταιρείες, γιατί τέτοιες εταιρείες ήδη, ανώνυμες εταιρείες, διαχειρίζονται και τα απορρίμματα στους Δήμους.